συντρόφισσες και σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστες, να σας καλωσορίσω και εγώ στην προεκλογική εκδήλωση της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μάη είναι αρνητικό και βαρύ για τους εργαζόμενους, την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Πρόκειται για μια τερατογένεση η οποία προέκυψε μετά από μια τετραετία ακραίας ταξικής επίθεσης που εξαπέλυσε ο Μητσοτάκης και η κλίκα του ενάντια στους εργαζόμενους, την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Μαζί με τα αργυρών, τα ΜΜΕ έχουν επιδοθεί σε μια λυσαλαία προσπάθεια να σβήσουν κάθε προηγούμενη φθορά τους και τις επιπτώσεις των τεράστιων εγκλημάτων τους, όπως οι δεκάδες χιλιάδες νεκροί της πανδημίας, η δολοφονική καταστολή και το πρόσφατο μνημονιακό έγκλημα στα Τέπη. Η Νέα Δημοκρατία, ενισχυμένη από το αποτέλεσμα της 21ης Μάη, προσπαθεί να επιβάλλει την αυτοδυναμία της για να συνεχίσει ακόμα πιο καταστροφική την ακραία νεοφιλελεύθερη ταξική πολιτική της. Ακόμα πιο σκληρά αντεργατικά μέτρα, όπως ο νόμος Χατζηδάκη που καταργεί το 8ωρο και το δικαίωμα στην απεργία, αλλά και η προσπάθεια να βαθύνουν αυτά τα αντεργατικά μέτρα, επιχειρώντας την κατάργηση του νόμου 1264 που ορίζει το συνδικαλιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Ιδιωτικοποιήσεις και διάλυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας με την τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για την παιδεία, ανοίγοντας το δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Διαλύουν τη δημόσια υγεία και ασφάλιση με τους νεκρούς λόγω της απαξίωσής τους να ανέρχονται σε χιλιάδες, με πιο πρόσφατους τους θανάτους λόγω της έλλειψης ασθενοφόρων. Διάλυση και ξεπούλημα των βασικών υποδομών και αγαθών όπως το νερό. Όλα αυτά που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές, αλλά και σε κλίματα όπως αυτό το τεμπών. Θα συνεχίσουν την ακρίβεια που μας έχει γονατίσει. Καθημερινά θα πρέπει να επιλέξουμε για το αν θα πληρώσουμε το ρεύμα ή αν θα πληρώσουμε το νίκη ή αν θα πληρώσουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλά-καλά ο μισθός δεν φτάνει ούτε μέχρι τα μισά του μήνα και η μόνη λύση που έχουν να προσφέρουν είναι μια πενιχρή αύξηση του κατώτατου μισθού και διάφορα πας και καλάθια ελεημοσύνης που κι αυτά θα τα κόψουν σιγά-σιγά, τα οποία δίνουν το ελεύθερο σε κάθε είδους καπιταλιστή, ιδιοκτήτες, σούπερ μάρκετ, παρόχους ενέργειας και λοιπούς, και δίνουν το ελεύθερο σε αυτούς να εσχροκερδούν. Θα συνεχίσουν τη φτώχεια που πλήττει τη μισή κοινωνία. Ένας στους τρεις δεν μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις, ενώ ένας στους πέντε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Ο μισός πληθυσμός φτωχαίνει διαρκώς, ενώ το 1% πλουτίζει. Θα συνεχίσουν με την ανεργία, την υποαπασχόληση, τον εργασιακό μεσαίωνα. Ένας στους τρεις αμείβεται με 330 ευρώ καθαρά. Η ελαστική, η μαύρη και απλήρωτη εργασία εξαπλώνονται διαρκώς και ιστορικά δικαιώματα όπως το 8ωρο έχουν ως και το δικαίωμα σε απεργία γίνονται παρελθόν με τον νόμο Χατζηδάκη. Όλα αυτά έχουν ως απαραίτητο συμπλήρωμα την ανεργία που συντηρούν διαρκώς σε υψηλά ποσοστά. Μάλιστα στους νέους αγγίζει το 40% και ονειρεύονται να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα τεράστιο τουριστικό φέρετρο, χωρίς καμία παραγωγική υποδομή και όλους εμάς σε γκαρσόνια και νεροκουβαλτές των τουριστών χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα. Οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας θα συνεχίσουν και αυτοί αμύωτοι. Διάφορα φαντς και κερδοσκόποι, ακόμα και εντός της κυβέρνησης, αρκεί μόνο να θυμηθούμε τον Πάτσι που ήταν και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εξαγοράζουν κόκκινα δάνεια, ενώ όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις νομοθετούν διαρκώς υπέρ των πληστηριασμών. Μια συμμορία κερδοσκόπων με τη βοήθεια των ΜΑΤ και των δικαστηρίων προσπαθεί να υπαρπάξει τα σπίτια των εργαζομένων και των φτωχών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές και να παραμείνει στην εξουσία, σκληραίνει διαρκώς την καταστολή, το κράτος έκτακτης ανάγκης, τα πογκρόμ των ΜΑΤ ενάντια σε εργαζόμενους, νεολαία, στους αγώνες. Συκοφαντεί και ενοχοποιεί την κοινωνία με τα άθλια δόγματα της ατομικής ευθύνης, επάξιο συμπλήρωμα του νόμος και τάξη. Όλα αυτά βέβαια προορίζονται για όλους εμάς από κάτω, ενώ ατιμόρυτη ελίτ πλουτίζει με βρωμερά σκάνδαλα, τσαλαπατώντας τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την αξιοπρέπειά μας. Έχει στήσει ένα ζωφερό μηχανισμό παρακολουθήσεων και επελικής προπαγάνδας στα ΜΜΕ εξαπάτησης, καθώς και δικαστικών πραξικοπημάτων που οργανώνουν την ατιμορρησία και ασυδοσία της ελίτ και των υπηρετών της.
με αφετηρία τους χουντονόμους, απαγόρευση των διαδηλώσεων, μετακινήσεων, συναθρήσεων και κινητοποιήσεων, ιδιαίτερα στα lockdown, δημιούργησαν ένα κράτος αστυνομοκρατούμενο όπου οι μηχανισμοί καταστολής δρούν αθυμόρυφοι. Η κυβέρνηση έχει στρατευτεί πλήρως με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, που ρίχνουν συνεχώς λάδι στη φωτιά των πολέμων. Μαζί με τις υπόλοιπες αστικές δυνάμεις έχει μετατρέψει τη χώρα σε απέραντη βάση των Αμερικάνων υπεραλιστών και ιδιαίτερα την Αλεξανδρούπολη ορμητήριο. Ξοδεύει δεκάδες δις σε στηριώδεις εξοπλισμούς για να είμαστε ο πιο δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ την ίδια στιγμή που η φτώχεια σαρώνει. Αλήθεια, πόσα ασθενοφόρα, πόσα νοσοκομεία, πόσα σχολεία κοστίζει ένα F-35 ή ένα Ραφάλ. Η κυβέρνηση μας πλέκει όλο και βαθιά στο μέτωπο της Ουκρανίας και οξύνει επικίνδυνα τον αντιδραστικό ανταγωνισμό των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, ο οποίος απειλεί τους λαούς με μια καταστροφική στρατιωτική σύγκρουση. Σε Ελλάδα και Τουρκία οι αστικές τάξεις είναι εξίσου επικίνδυνες. Το μισοφασιστικό καθεστώς Ερντογάν, που δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει το μνημονιακό καθεστώς της Ελλάδας, ξεδιπλώνει επικίνδυνες βλέψεις. Η ελληνική αστική τάξη επενδύει σε ρόλο μπροστάρι τον ΗΠΑ και το πολεμοκάπλων σχεδίο τους στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μια ελληνοτουρκική στρατιωτική σύγκρουση, δηλαδή ένας πόλεμος, θα είναι καταστροφική για τους εργαζόμενους και των δύο χωρών. Πρέπει πάση θυσία να τον αποτρέψουμε με ένα αντιπολεμικό κίνημα, σταματώντας τους εξοπλισμούς και διώχνοντας τις βάσεις και τον ΝΑΤΟ. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των υπεριαλιστών. Η αλληλεγγύη, το όπλο των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των υπεριαλιστών. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μνημονιακό νεοφιλελεύθερο κόμμα. Είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τερατογένεση που προέκυψε από τις εκλογές της 21ης Μάη με τις εγκληματικές επιλογές του. Την αυταπάτη και απάτη που καλλιέργησε για δίθεν έντιμο συμβιβασμό με τους δανειστές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους υπεραλιστές και την αστική τάξη. Είναι υπεύθυνος για την προδοσία του ηρωικού όχι του ελληνικού λαού. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας εφάρμοσαν το καταστροφικό τρίτο μνημόνιο, εδραίωσε τους πληστηριασμούς, ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ και την Τρενοσέ και αυτό το καθιστά συνυπεύθυνο για τα Τέμπη. Όλη την προηγούμενη περίοδο είχε το ρόλο της συμπολίτευσης με την πολιτική του να είναι ίδια με της Νέας Δημοκρατίας. Επιδόματα φτώχειας, ψήφο στα εξοπλιστικά, στο 600 στους ένστολους, σε κομμάτια των νόμων τεράτων, του Φατζηδάκη, της Κεραμέως. Η τιμωρία του στις 21 του Μάη είναι παραπάνω από δίκαιη και πρέπει να φτάσει ακόμα πιο χαμηλά σε αυτές τις εκλογές. Το ίδιο ισχύει και για το στιγματισμένο Πασόκ, που στελέχη του πρωτοστατούν σε σκάνδαλα όπως το Κατάρ Γκέιτ και είναι ο πρώτος διδάξας των μνημονίων που διέλυσαν την ελληνική κοινωνία. Δεν πρέπει όμως να σπαταλήσουμε και την ψήφο μας στο ΚΚΕ, το Μέρα 25 ή την Πλαίσια Ελευθερίας. Η ρεφορμιστική πολιτική του ΚΚΕ είναι εντελώς αδιέξοδη. Λιβανίζει ακόμα τις ελληνικές δικτατορίες και στοιχίζεται με τις αστικές δυνάμεις, μιλώντας διαρκώς για το κίνδυνο και την εθνική κυριαρχία μας απέναντι στην Τουρκία. Στην πράξη, αποδέχεται την εφαρμογή των νόμων Χατζηδάκη και Κεραμέως. Μαζί με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισε τον πόνους των 600 ευρώ στους ένοπλους δολοφόνους. Προβάλλει την ενισχυμένη κοινοβουλευτική του ομάδα ως το μοναδικό αποκούπι για το λαό. Διασπά και καθυλώνει τους αγώνες με χωριστές κινητοποιήσεις και τους καθυλώνει σε ένα επίπεδο μόνο συμβολικό ή διαμαρτυρίας. Παρά τις κορώνες, αντί να προτάξει άμεσους στόχους πάλης ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, σπέρνει τη σύγχυση και μεταθέτει τα πάντα στο ακαθόριστο μέλλον. Στις κρίσιμες στιγμές υποτάσσεται στο καθεστώς, προσανατολίζοντας τα πάντα στην ενίσχυσή του με περισσότερους βουλευτές. Το Μέρα 25 και η Πλαίσια Ελευθερίας δεν είναι τίποτα άλλο από ασυνάρτητα ξέφτια του παλιότερου ΣΥΡΙΖΑ.
Η ψήφος σε αυτά τα αποκόμματα είναι χαμένη ψήφος. Δεν έχουν καμία σχέση με τους αγώνες και στηρίζονται μόνο σε λαμπερούς αρχηγούς, βαπτίζοντας την αστική πολιτική τους ρεαλιστική και θεσμική. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και το εξής. Όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, είτε ανοιχτά είτε με μισόλογα, υποστηρίζουν την παραμονή στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αντιδραστική ένωση που όχι μόνο δεν είναι το σπίτι των λαών, αλλά αντιθέτως είναι ο σφαγέας τους. Όπως έδειξε και το έγκλημα στα νερά της Πύλου που μετατράπηκαν σε υδάτινο τάφο για εκατοντάδες πρόσφυγες. Παραμονή στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει να είμαστε για πάντα μια απικία χρέους, αλυσοδεμένη με μνημόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαπίσει. Είναι άνευ όρο ακόλουθος στον ΗΠΑ ενάντια στη Ρωσία, φουντώντας πολέμους και οδηγώντας προς ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Πιο επικίνδυνο από όλους τους προηγούμενους, όπου η ενδεχόμενη κρίση πυρηνικών σκιάζει την ανθρωπότητα με την απειλή του αφανισμού. Μιλάμε για μια σφυκοφολιά σκανδάλων και διαφθοράς, εμπνευστές και εφαρμοστές των πιο σκληρών αντεργατικών πολιτικών, κυβερνάται από τις πιο σάπιες και παρεκκλημασμένες ελίτ που φορτώνουν τους λαούς με τα βάρη του πολέμου και της κρίσης, ενώ λειτουργούν σαν αποικιοκράτες και μονάρχες. Πρέπει να διαλύσουμε αυτή την αντιδραστική ένωση των καπιταλιστών και υπεραλιστών, του πολέμου, της καταστολής, του ρατσισμού, της ακροδεξιάς. Έξω από ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, για να μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίζει για το μέλλον του. Κάτω η χούντα της αγοράς, το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Κάτω η χούντα της αγοράς, το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Για να απαλλαγούμε οριστικά από όλα αυτά, χρειάζεται παρατεταμένος, σκληρός αγώνας και επαναστατική πολιτική. Δεν απαιτείται μόνο μια πολιτική αλλαγή ή πολύ περισσότερο μια κυβερνητική εναλλαγή. Χρειάζεται μια κοινωνική αλλαγή, μια βαθιά τομή σε αντικαπιταλιστική επαναστατική κατεύθυνση. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να προωθήσουμε ένα ριζοσπαστικό, ταξικό πρόγραμμα λύσης για να πληρώσουν οι πλούσιοι, το οποίο σημαίνει ένα πρόγραμμα σωτηρίας το οποίο θα εφαρμόζει την εθνικοποίηση των υπηρεσιών και υποδομών, των τραπεζών και όλων των τομέων κλειδιά της οικονομίας, επανακρατικοποίηση όσων δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών ιδιωτικοποιήθηκαν χωρίς καμία αποζημίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο. Θα επιβάλλει βαριά φορολόγηση των κερδών και των πλουσίων. Το πρόγραμμα αυτό σωτηρίας θα προτάσει την έξοδο από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πάυση των πληρωμών, τη μονομερή διαγραφή του χρέους, την καθιέρωση εθνικού νομίσματος. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να ανασάνουμε από τους δανειστές δυνάστες, να ανατάξουμε την οικοδομία προς όφελος των εργαζομένων. Όχι για να απομονωθούμε, αλλά για να ενωθούμε με τα κινήματα, τους αγώνες, τους λαούς της Ευρώπης. Για μια Ευρώπη των εργαζομένων, πραγματικά ενωμένη, δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Να καταργηθούν οι ρατσιστικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο φράκτης των Εύρω, η Frontex. Να σταματήσουν οι απελάσεις και οι δολοφονίες προσφύγων. Να ανοίξουν τα σύνορα για την ασφαλή, οργανωμένη, ελεύθερη μετακίνηση με χαρτιά και δικαιώματα στο άσυλο για όλους τους κολλασμένους εις γης. Να φύγουμε από το ΝΑΤΟ και να διώξουμε τις βάσεις. Καμία συμμετοχή στον πόλεμο και σκυρώσεις στις πλάτες των λαών. Με τις εθνικοποιήσεις και την έξοδο από αυτές τις αντιδραστικές ενώσεις θα μπορέσουμε επιτέλους να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε την οικονομία με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες και να χαράξουμε μια ανεξάρτητη πολιτική με ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα μαζικών και παραγωγικών επενδύσεων. Το πρόγραμμα σωτηρίας θα εστιάζει στη χρηματοδότηση της δημόσιας δωρεάν υγείας και παιδείας για ένα πραγματικό κοινωνικό πρόγραμμα. Θα καταργήσει τους αντιλαϊκούς φόρους όπως ο ΦΠΑ, θα βάζει πλαφόν και θα μειώνει τις τιμές των βασικών αγαθών με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, σε συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις για όλους. Κατάργηση των αντιαπεργιακών και αντισυνδικαλιστικών νόμων. Απαγόρευση των απολύσεων, λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους, με 7 ώρο, πεντήμερο, χωρίς ελαστικότητες.
θα επιβάλλει πραγματικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς για να σταματήσουν επιτέλους τα ατυχήματα δολοφονίες εργατών. Αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να μας το χαρίσει ή να το εφαρμόσει κανένας μεσίας ή βουλευτής, τεχνοκράτης ή άνθρωπος της αγοράς. Μόνο εμείς οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι φτωχοί μπορούμε να το εφαρμόσουμε στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις και στους αγώνες. Με εργατικό έλεγχο μέσα από συνελεύσεις και επιτροπές σε γειτονιές, σε χώρους δουλειάς, σε σχολεία και σχολές. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει σε εκλογές μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν κάνει συμβόλο με την νίκη, αλλά με τον αγώνα. Το πρόγραμμα, η πολιτική, η τακτική και η πρακτική της ΟΚΔΕ είναι ένα τέτοιο συμβόλαιο που έχει μέσα του όλες τις προϋποθέσεις για την νίκη. Εργαζόμενοι και νέοι έχουμε τη δύναμη όταν μπαίνουμε σε ενωτικούς, μαζικούς, μαχητικούς αγώνες με διάρκεια και αποφασιστικότητα και μπορούμε να νικάμε. Αυτό έδειξαν οι μεγάλες γενικές απεργίες, η κινητοποίηση πολλών κλάδων, το σπάσιμο στην πράξη των απαγορεύσεων. Η απόκρουση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και η μαζική κοινωνική έκρηξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτοί οι αγώνες χρειάζονται σχέδιο, κλιμάκωση, για να αλλάξουν πραγματικά οι σχετισμοί, να περάσει ο φόβος στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μπορούν και πρέπει να μειωθούν. Υπάρχει αναλλακτική και μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική. Η ψήφος στην ΟΚΔΕ σημαίνει ψήφο στην ανασυγκρότηση και ανασύνθεση του εργατικού κινήματος για το ξεπέρασμα των αδιεξόδων της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας όλων των αποχρώσεων. Η ψήφος στην ΟΚΔΕ σημαίνει ψήφος στο ζωντάνεμα των σωματείων και χτίσιμο νέων. Με την ενεργή συμμετοχή μας, αυτοοργάνωση σε χώρους δουλειάς, γειτονιές, σχολεία και σχολές, μέσα από συνελεύσεις, επιτροπές και συντονιστικά. Η ψήφος στην ΟΚΔΕ σημαίνει ψήφο στην οργάνωση της μαζικής αυτοάμυνας ενάντια στην καταστολή, συνένωση όλων των επιμέρους αγώνων σε γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Τελικά, η ψήφος στην ΟΚΔΕ σημαίνει ψήφο στη συγκρότηση μιας νέας επαναστατικής αριστερής δύναμης, που θα έχει μια στέρεα εργατική κομμουνιστική αναφορά, που δεν θα υποκύπτει η προδίδη τους εργαζόμενους με την πρώτη δυσκολία, δεν θα τρέχει με κάθε ευκαιρία πίσω από ξένες σημαίες, εγκαταλείποντας τις αρχές της, δεν θα χαρακτηρίζεται από εκλογικό κρετινισμό. Η πολιτική μας δεν περιορίζεται σε μια πολιτική αλλαγή, αλλά δίνει το αποφασιστικό χτύπημα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, στους παλιούς και νέους υποτακτικούς των μνημονίων, χτυπώντας το κακό στη ρίζα. Με την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, με την εγκαθίδρυση μιας άλλης εξουσίας, μιας κυβέρνησης των εργαζομένων. Στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμμετέχουν μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι με σημαντική συμβολή στις απεργίες και τους αγώνες που δραστηριοποιούνται για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, φοιτητές και εργαζόμενοι, ενεργοί στο φοιτητικό και εργατικό κίνημα. Ακόμα, στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ, το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμβολίζει και αναδεικνύει και εκείνους τους αγώνες. Εκείνο το κομμάτι της εργατικής τάξης, με μερική απασχόληση, με κάθε είδους ελαστική εργασία, ανασφάλιστους, άνεργους μετανάστες, το οποίο αποσκοπάται από τα ΜΜΕ, τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, την αστική διαπλοκή. Το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμβολίζει όλους αυτούς τους αγωνιστές που έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα, στους μικρούς και μεγάλους αγώνες. Για την ενίσχυση και νίκη λοιπόν των αγώνων, για την αντεπίθεση των εργαζομένων, για μια αριστερά επαναστατική, ζητάμε να οργανωθείτε, να στηρίξετε και να ψηφίσετε μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή, την ΟΚΔΕ. Κάτω οι κυβερνήσεις των χρεοκοπημένων, εμπρός για μια κυβέρνηση των εργαζομένων.